Νέο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων ετοιμάζει το Υπουργείο Παιδείας. Ο βαθμός του Εθνικού Απολυτηρίου θα διαμορφώνεται από τη βαθμολογία των πανελλαδικών εξετάσεων αλλά και από τη συνολικότερη παρουσία του μαθητή στο Λύκειο με σειρά κριτηρίων. Η διατήρηση των πανελλαδικών κρίνεται απαραίτητη, καθώς όπως επισημαίνει ο Κώστας Γαβρόγλου, εξασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Παράλληλα με τη διατήρηση των εξετάσεων με κοινά θέματα για όλους τους υποψήφιους, το υπόλοιπο μέρος της βαθμολογίας θα διαμορφώνεται με άλλα κριτήρια κατά τη διάρκεια του Λυκείου, όπως η απόδοση του μαθητή στην τάξη. Στόχος του νέου συστήματος που επεξεργάζεται ο κ. Γαβρόγλου είναι να δημιουργηθεί ένα ευέλικτο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, οι απόφοιτοι των οποίων θα πρέπει να αποκτούν ένα πτυχίο το οποίο θα μετράει. Το σύστημα, όπως υπογραμμίζει ο κ. Γαβρόγλου, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ευνηδιάσει τους μαθητές, καθώς θα ισχύσει για όλους όσοι θα πάνε στην ερχόμενη χρονιά στην πρώτη Λυκείου. Δηλαδή, το νέο σύστημα των πανελλαδικών θα ισχύει σε 3 χρόνια. Επίσης, όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά στο πρώτο θέμα, στις προγραμματικές δηλώσεις για την παιδεία που θα γίνουν σε 10 ημέρες, θα υπάρχει και ειδική μερίμνα για την προκήρυξη θέσεων νέων πανεπιστημιακών. Ο κ. Γαβρόγλου, μεταφέροντας εμπειρία από κορυφαία πανεπιστήμια, καθώς έχει διδάξει στο Imperial College, στο Harvard University, στο Boston University, στο Cambridge University και στο Istanbul Technical University και συνεργάστηκε τεχνικά με άλλα πανεπιστήμια, θέλει να μπει νέο αίμα στα πανεπιστήμια, ώστε μετά την ενδυνάμωση του δημόσιου σχολείου να ανανεωθεί και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Βασικός στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να ανοίξουν νέες θέσεις στις χαμηλές βαθμίδες για νέους ανθρώπους στα πανεπιστήμια. Μετά τις αλλαγές στις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας ετοιμάζει τα νέου τύπου πανεπιστήμια. Στο τραπέζι του διαλόγου έχουν μπει αλλαγές που αφορούν την εισαγωγή των φοιτητών σε σχολές και όχι σε τμήματα, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν μαθήματα σε περισσότερες από μία σχολές, ώστε να παίρνουν πτυχίο με 2 κατευθύνσεις: ιστορίας, παραδείγματος χάρη, και πολιτικής επιστήμης. Στις προτάσεις του κ. Γαβρόγλου πάντως προβλέπεται η θέσπιση νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία θα αποδεσμεύει το Λύκειο από τις εξετάσεις εισαγωγής. Παράλληλα, προτείνεται αναδιαμόρφωση της ύλης σε σχέση με τα προγράμματα σπουδών, συγγραφή νέων σχολικών εγχειριδίων και υποστηρικτικού εκπαιδευτικού υλικού επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα νέα προγράμματα σπουδών και τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις.